Έχουμε μια έκτακτη είδηση να μας τη δώσει ο Γιώργος Σόμπολος, ο οποίος είναι καθοδόν. Έλα Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Ζήνα, μιλάμε για την υπόθεση της εξαφάνισης του δίχρονου κοριτσιού που χάθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στο σπίτι της στην είσοδο του πύργου. Το παιδάκι έπειτα από έρευνες σχεδόν 20 ώρων βρέθηκε λίγο μετά τις 10.30 νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην περιοχή Καταράχη του πύργου Ηλίας. Διασώστες το εντόπισαν κατά τη διάρκεια των ερευνών πριν από λίγη ώρα και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Πύργου και εν συνεχεία στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του μικρού κοριτσιού. Το παιδάκι Ζήνα, υπενθυμίζουμε πως χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, έφυγε από το σπίτι του από τον οικισμό Ρωμά που βρίσκονται στην είσοδο της πόλης του Πύργου, στην περιοχή της Φιλοθέης και πήγε σε ένα αρδευτικό κανάλι μαζί με το αδερφάκι του και άλλα συγγενικά του πρόσωπα για να κάνουν βουτιές, για να παίξουν. Ήταν ένα μέρος που πήγαιναν συχνά τα παιδιά και κάναν μπάνιο επειδή είναι ένα αρδευτικό κανάλι το οποίο τροφοδοτεί με νερό τα χωράφια της περιοχής. Υπήρχε ένα σημείο στο οποίο τα παιδιά μπορούσαν να μπουν. Διέφυγε μάλλον της προσοχής. Προφανώς διέφυγε της προσοχής της μητέρας. Το αδερφάκι του ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα ότι η μικρή Παναγιώτα χάθηκε. Κάλεσαν την αστυνομία και την πυροσβεστική. Ξεκίνησαν από χθες οι έρευνες με τουλάχιστον 30 πυροσβέστες και αστυνομικούς. Από σήμερα το πρωί ήταν και μέλη της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα. Και πριν από λίγη ώρα, δυστυχώς, βρήκαν το παιδί νεκρό μέσα στο αρδευτικό κανάλι. Δυστυχώς, Γιώργο μου. Δυστυχώς.